Είναι αναμενόμενο και μάλιστα από την περίοδο που ήμασταν ακόμα σε καραντίνα και που είχαμε σημαντική καταστολή του επιδημικού κύματος, ότι με το που θα ανοίξει η οικονομία, που θα έπρεπε να ανοίξει όπως είναι αναμενόμενο, θα έχουμε κρούσματα και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά, όπως πολύ εύστοχα ακούω δηλώσεις τώρα τελευταία και από την πολιτική ηγεσία, από τον Υπουργό Υγείας, αλλά και από τους επιστήμονες πλέον, ότι είναι κάτι αναμενόμενο και ότι πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Βέβαια πρέπει να ζήσουμε με αυτό έχοντας το υποέλεγχο. Και όλα τα τελευταία, οι τελευταίες εξελίξεις αφορούν το γεγονός να κρατήσουμε τον έλεγχο. Γιατί όπως είχαμε πει και πρόσφατα, πριν από 10 μέρες περίπου, παρεμπιπτόντως δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε, γιατί όποτε μιλάμε και λέμε κάτι, το προβλέπουμε και είναι και προς το κακό. Θυμάστε, συζητούσαμε για τα πανηγύρια και μετά από 10 μέρες τα πανηγύρια απαγορεύτηκαν. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος σημαίνει να είναι τα ημερήσια κρούσματα σε αριθμό τέτοιο ώστε να μπορεί να γίνει η χνηλάτιση, να μπορούν να ανεβρεθούν όλοι με τις επαφές τους και να απομονωθούν και να μην έχουμε έξαρσης και αύξηση σημαντικής στις νοσηλίες, κυρίως στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι καταρχάς ότι ούτε το καλοκαίρι είναι για εφησυχασμό. Έτσι. Αυτό το είχαμε ξαναπεί κιόλας. Ναι. Και μάλιστα από τον Απρίλιο. Ξέρετε όμως τώρα αρχίζουν όλες οι χώρες και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες ξανά κύμα. Άρα ο ιός είναι εδώ. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή συνωμοσία αυτό, ε. Και καλά, αυτό είναι δεδομένο εξ αρχής. Όχι, μην το λέτε δεδομένο, γιατί ακούω ότι κάθε φορά που ζορίζουν τα πράγματα οι κυβερνήσεις επικαλούνται τον ιό. Τον ξαναθυμούνται και τον φέρνουν μπροστά μαζί με τα ΜΜΕ, τα οποία είναι μπουκωμένα από το χρήμα, οπότε να πάρε πάλι ιό για να ηρεμήσετε. Καταλάβατε. Ναι, αλλά νομίζω τώρα ότι αρχίζει και γίνεται επίκαιρο θέμα ο ιός πάλι, γιατί έχουμε αύξηση κρουσμάτων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Βέβαια, η αύξηση κρουσμάτων και σε παγκόσμιο επίπεδο, ξέρετε, δεν σημαίνει απαραίτητα έξαρση του ιού. Mm. Σημαίνει επίσης και μεγάλη αύξηση στα διαγνωστικά τεστ. Έτσι, τη δυνατότητα την οποία δεν είχαν οι χώρες στην αρχή του επιδημικού κύματος. Σωστό. Δηλαδή δεν είναι, όπως και μάσκες δεν μπορούσαν να πάρουν μαζικά και μας λέγανε δεν χρειάζονται. Τώρα όλοι λένε υποχρεωτικά μάσκες. Ε? Ναι. Ξεπουλάνε και τα εργοστάσια των φύλων. Έτσι είναι αυτό. Ναι. Όλα μαζί. Υπήρξε μια ασυνέχεια και ασυνέπεια στα μηνύματα που λάμβανε ο κόσμος και αυτό ίσως συνέβαλε και στα συνωμοσιολογικά σενάρια, αλλά και στη σύγχυση γενικότερα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι όταν την άνοιξη κάποιοι είχαν σπεύσει να μιλήσουν για εποχικότητα, ορισμένοι είχαμε αναφέρει ότι δεν έχουμε καμιά εικόνα ότι θα έχουμε υποχρεωτικά εποχικότητα και θεωρώ, όπως έχουμε ξαναπεί, ότι οι εποχικότητες εισαγωγικά, δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμα μεγαλύτερη έξαρση, οφείλεται στο ότι κυκλοφορούμε σε εξωτερικούς χώρους και όχι σε κλειστούς. Mm. Θεωρώ ότι αν ο καιρός ήταν τέτοιος που να ήμασταν σε κλειστούς χώρους, το οποίο βέβαια δεν είναι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αλλά σε θεωρητικό επίπεδο δεν θα παίζει ρόλο τόσο πολύ η θερμοκρασία και οι κλιματικές συνθήκες. Άρα θεωρώ ότι ο ανοιχτός χώρος είναι αυτός που μας σώζει προς το παρόν. Παρ' όλα αυτά, κακώς υπήρξε ένας εφησυχασμός, θα έλεγα ότι είναι αδικαιολόγητος. Και εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο πληθυσμός και κουράστηκε, έτσι, από το συνεχή βομβαρδισμό των μέσων, αλλά και από τους περιορισμούς, το να μένει σπίτι, να μην μπορεί να κυκλοφορήσει κτλ. Αλλά από την άλλη, χάνουμε το μέτρο, ξέρετε, και πάμε στο άλλο άκρο, όπου συμπεριφερόμαστε να μην συνέβει τίποτα. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τα πανηγύρια. Και κατά τη γνώμη μου, οι επαγγελματίες και οι υπόλοιποι του χώρου, οι οποίοι πλήττονται σοβαρά, κακώς διαμαρτύρονται, διότι οι πρώτοι υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι που δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να προσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται τα πανηγύρια στις σημερινές συνθήκες. Και αυτό θα πρέπει πρώτα να το αναγνωρίσουν ως φάλμα δικό τους και μετά να συζητάμε για την κακή κυβέρνηση που τους απαγόρευσε, γιατί πράγματι το οικονομικό πλήγμα είναι τεράστιο. Αλλά εγώ τουλάχιστον αυτά που είδα να συμβαίνουν, είδα ότι τα πανηγύρια πραγματοποιούνταν σαν να μην είχε περάσει το επιδημικό κύμα το προηγούμενο διάστημα. Κύριε Φαρσαλινέ, ο αριθμός των τεστ
ή αν θέλετε ο αριθμός της καταγραφής είναι ικανοποιητικός ή θα έπρεπε να είναι παραπάνω? Και μιλάω για τη χώρα μας πια. Ακούμε ας πούμε 3.000 με 4.000 ημερησίως, στο πίκ στα 8.000. Μήπως θα έπρεπε να είναι παραπάνω, με την έννοια ότι έχεις διαρκώς επισκέπτες? Άλλο πάλι και τούτο. Οι Βαλκάνοι αποφάσισαν να έρθουν διακοπές καλοδεχούμενοι, αλλά εδώ φαίνεται ότι είναι ατεστάριστοι όλοι. Δηλαδή προκύπτουν μαζικά στα σύνορα. Ναι. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που η χώρα αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα για να έχει τουρισμό, και κατά τη γνώμη μου καλώς, και το είχαμε πει και από την αρχή, θα έπρεπε ως χώρα να έχουμε επενδύσει περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, σε διαγνωστικό έλεγχο, ώστε να μην γίνεται μόνο δειγματοληπτικά, να γίνεται ακόμα και αν είναι δυνατόν σε όλους, τουλάχιστον από συγκεκριμένους προορισμούς, από αρκετούς προορισμούς, γιατί το καλύτερο είναι να έχουμε εμείς τον έλεγχο, ναι, παρά να περιμένουμε να αποκτήσουμε έλεγχο μέσω επιστοποιητικών από άλλες χώρες, και ειδικά από χώρες από τις οποίες μπορεί να βρεθούν κάποιοι έξυπνοι σε εισαγωγικά και να μοιράζουν τέτοια χαρτάκια σε πολύ ελκυστικές τιμές και να παρουσιάζονται πιστοποιητικά, θετικά, αρνητικά στο κορονοϊό, τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Λοιπόν, ναι, αν μπορεί να γίνει αυτό, εντάξει, είναι ένα ερώτημα. Έχουμε αρκετούς μήνες, έχουν σίγουρα αυξηθεί. Μα μην μου λέτε τώρα εσείς, κύριε Φαρσαλίνε, μισό λεπτό. Ο κόσμος έχει συνηθίσει από εσάς, τα λέτε χήμα. Μην μου λέτε αν μπορεί να γίνει. Εσείς είχατε υποβάλει κοντζάμ σχέδιο, αφήστε τώρα αν φάγατε πόρτα, τρόπος του λέγει, για τοπικές, περιφερειακές, επιδημιολογικές εργασίες. Εδώ δεν σας αφήνω να πάτε στην Καστοριά την περίοδο της έξαρσης. Να τα πείτε όπως είναι. Υπάρχει μια εικόνα στον κόσμο, και το λένε και επιχειρηματίες, και του τουρισμού και της εστίασης γενικώς, μιας έλλειψης συντονισμού πια. Έχει βγει μπροστά το πολιτικό μεν, θα ξαναεπιστρέψει ο κύριος Καρδαλιάς, αλλά είναι εμφανές και στην κοινωνία ότι η βαρύτητα που υπήρχε με μια εμένα επιστημονικό υπόβαθρο κτλ. Έχει τελειώσει. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει, ξέρετε, κατά τη γνώμη μου. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι όταν λέμε εγώ, δεν εννοώ εγώ προσωπικά. Ναι, ναι, εντάξει. Μια ομάδα επιστημόνων, σε οποίου συμμετείχα και εγώ, είχαμε καταθέσει διάφορες προτάσεις. Δεν έχει σημασία αν έγιναν ή δεν έγιναν αποδεκτές. Το ζήτημα είναι το εξής. Η γνώμη μου είναι ότι καλώς οι πολιτικοί παίρνουν αποφάσεις και όχι οι επιστήμονες, και εγώ γιατρός μου το λέω έτσι, γιατί οι προτεραιότητες λέμε ότι είναι πάντα η δημόσια υγεία, αλλά η δημόσια υγεία, ξέρετε, έχει να κάνει και με την οικονομική και την κοινωνική δραστηριότητα. Τα έχουμε ξαναπεί τι είναι η υγεία, και η υγεία δεν είναι μόνο η ασθένεια ή η νόσος. Άρα θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Γιατί, όπως είχαμε πει, είναι αδύνατο να κλειδωθούμε μέσα για να πούμε ότι θα έχουμε μηδέν κρούσματα και μηδέν θανάτους. Εγώ δεν διαφωνώ με τον τρόπο που γίνεται ο χειρισμός. Απλά η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα διαγνωστικού ελέγχου και να γίνονται ακόμα μαζικότεροι έλεγχοι σε όλα τα σημεία εισόδου. Γιατί, να ξέρετε, και το επόμενο κύμα από το εξωτερικό θα έρθει και απλά θα επεκταθεί μετά με εγχώρια διασπορά. Δεν θα εμφανιστεί ο ιός ως διαμαγείας από τον ουρανό. Έτσι έγινε και στην αρχή, μην το ξεχνάμε. Σωστά. Έτσι έγινε και το Μάρτιο. Και όλη η φασαρία, ας το πούμε, με εμάς ξεκίνησε από την ημέρα όπου ανακοινώθηκε ότι θα γίνονται πλέον επιλεκτικά οι αναλύσεις. Και σήμερα, που έχουμε σίγουρα πολλαπλάσια δυνατότητα από τότε, ίσως θα πρέπει να έχουμε παραπάνω. Διότι αν θέλουμε μια ανοιχτή οικονομία και κυρίως τουριστική, που είναι, ξέρετε, και το μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδος, που δυστυχώς τώρα γίνεται μειονέκτημα γιατί δεν υπάρχει τουρισμός ουσιαστικά, θα πρέπει να έχουμε επενδύσει στο να διασφαλίσουμε έλεγχο διαγνωστικό άμεσο σε όσο δυνατόν περισσότερους. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε σε όλους, έτσι. Ναι. Αυτό δεν είμαστε εκεί. Είμαστε όμως πολύ καλύτεροι από ό,τι είμαστε, για να λέμε την αλήθεια. Από την άλλη, κύριε Φρασαλινέ, αν είμαι Βαλκάνιος, δεν ξέρω αν το ξέρετε, μπορώ να πάω οδικό στην Ιταλία και να έρθω αεροπορικό στην Ελλάδα. Οπότε ξεχάστε το πιστοποιητικό και αν πέσω στο δειγματοληπτικό έλεγχο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό γινόταν οποτεδήποτε και με όλους, ξέρετε. Σωστά. Δηλαδή και οι Σουηδοί και οι Άγγλοι. Σωστά. Εγώ έχω φίλους Αμερικανούς οι οποίοι έχουν έρθει από τον Μάιο, που δεν υπήρχαν πτήσεις. Ερχόταν με νόμιμα, έρχονταν, έτσι, για να λέμε την αλήθεια. Δεν υπήρχε περιορισμός στην εθνικότητα, υπήρχε περιορισμός
στο από πού έρχεσαι. Στο από πού έρχεσαι. Με τις ενδιάμεσες πτήσεις έρχονταν όλοι. Μάλιστα. Νιώθετε ότι πια η διασπορά στην κοινότητα τώρα αρχίζει και φαίνεται πια είναι στην πραγματικότητα, έστω με αυτή τη μερική αύξηση των ελέγχων. Ναι, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση σχέση με την περίοδο αμέσως μετά την άρση του lockdown. Σίγουρα υπάρχει. Αν παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα, θα έλεγα ότι είναι ικανοποιητικά, υπό την έννοια ότι είναι ελεγχόμενα. Ο φόβος, και γι' αυτό βλέπετε και την εντονότερη κινητοποίηση, είναι να μην αυξηθούν. Γιατί αν αυξηθούν, θα φτάσουν σε ένα σημείο που δεν θα μπορούν να ελεγχθούν. Η γνώμη μου είναι ότι η επιπλέον κινητοποίηση χρειάζεται, γιατί νομίζω και εσείς θα συμφωνήσετε ότι υπήρξε ένας εφησυχασμός. Βεβαίως, αλλά από την άλλη, μισό λεπτό κύριε Φαρσάλη, ναι, ναι. Μισό λεπτό. Από την άλλη όμως, δεν γίνεται μια εβδομάδα πίσω με κοινή υπουργική απόφαση να καταργείται η μάσκα στα εμπορικά κέντρα και μια εβδομάδα μετά να καταργείται η απόφαση αυτή. Ή παπάς ή ζευγάς. Δεν γίνεται. Σε μια εβδομάδα μέσα. Η μάσκα είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει και συνωμοσιολογικά σενάρια και σενάρια έτσι λίγο ανεκδοτολογικά, βλέποντας ανθρώπους να μπαίνουν στη θάλασσα και να κολυμπούν με μια μάσκα κτλ. Και έχει δημιουργήσει και αντιδράσεις. Εγώ να σας πω την αλήθεια, από τον Απρίλιο, όταν όχι απλά δεν υπήρχε απόφαση, αλλά συζητούσαν ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την μη χρήση μάσκα, γιατί δεν είναι αποδεδειγμένη και γιατί μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Είχα πει ότι η χρήση μάσκα θα πρέπει να εφαρμοστεί για όλους, προσέξτε, για όλους, γιατί μόνο έτσι έχει αξία. Δεν έχει αξία να φορούν οι μισοί ή να φοράει το 20-30%. Θα πρέπει να φορούν όλοι, γιατί η μάσκα, και πρέπει να το καταλάβει ξανά ο κόσμος, δεν προστατεύει εσένα από το να μην εισπνεύσεις τον ιό. Τη μάσκα τη φοράς για να προστατευτεί ο άλλος από τα σωματίδια τα δικά σου. Άρα, αν φοράς μόνο εσύ μάσκα και οι άλλοι γύρω σου δεν φοράνε, θα είσαι ο μόνος ο οποίος προστατεύει τους υπόλοιπους από τον εαυτό σου, αλλά δεν προστατεύεσαι εσύ από τους άλλους. Άρα δεν έχει καμία λογική να φορούν η μισή μάσκα. Τόσο δεν απλά, είναι... γιατί δεν μπορεί να μας το πούνε. Έτσι πως το είπατε τώρα, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Αυτό έχει υποθεί, ναι, και είναι καλά γνωστό από τον Μάρτιο. Τώρα, εντάξει, αν δεν έχει γίνει επικοινωνία στον πληθυσμό με τις καμπάνες κτλ., είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως αυτό ίσχυε, ισχύει και θα ισχύει μονίμως. Δεν αλλάζει η επιστήμη σε αυτό. Μάλιστα. Πάμε τα ξεκάθαρη. Πάμε έτσι πιο επιστημονικά τώρα λίγο. Ερώτηση πρώτη. Δεν επιχειρώ να σας παγιδεύσω, αλλά είναι μία σκέψη. Μία σκέψη μετά από συζήτηση. Υπάρχει περίπτωση οι μεταλλάξεις του ιού να τον έχουν οδηγήσει σε υπιότερη εκδοχή του σήμερα, ανεξαρτήτως τι μας λένε με φάρμακα, ότι τον καταπολεμούν, θερμοκρασίες κτλ. Τι εννοώ? Μήπως η επιθετική μορφή ήταν στο πρώτο κύμα, κύριε Φαρσαλινέ, εκεί που πέθαινε και κόσμος πέρα από τις ατέλειες της δημόσιας υγείας, αλλά πεθαίνοντας κόσμος πεθαίναν ουσιαστικά οι ξενιστές της επιθετικής του μορφής και έχουμε πάει σε πιο ήπιες μεταλλάξεις? Αυτό, να σας πω με μία πρόταση, είναι πιθανό, αλλά δεν έχουμε καμία απόδειξη γι' αυτό. Αυτό είναι το συμπέρασμα, και αν θέλετε το αναλύσουμε περαιτέρω, είναι γεγονός ότι η εξέλιξη, η εξελικτική φάση των ιών, οι οποίοι μεταλλάσσονται γενικώς όλοι, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αφορά μόνο τον κορονοϊό, αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο, η εξελικτική πορεία των ιών για να για να επιβιώσουν χρειάζεται να αυξάνεται η μεταδοτικότητά τους, και αλλά να μην σκοτώνουν αυτόν που προσβάλλουν. Γιατί αν πεθάνει ο ασθενής, πεθαίνει και ο ιός. Καταλάβατε, οπότε αυτό δεν βοηθάει την εξελικτική πορεία του ιού. Ο ιός εξελικτικά θέλει να επιβιώσει. Άρα είναι πολύ πιθανό το σενάριο, μια μετάλλαξη, να τον κάνει λιγότερο επιθετικό ως προς τη βαρύτητα της νόσου, αλλά περισσότερο μεταδοτικό. Δηλαδή να αυξηθεί το υλικό φορτίο στον πληθυσμό, αλλά να μην σκοτώνει αυτούς τους οποίους προσβάλλει. Ναι. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής, και προσέξτε, υπάρχουν και άλλες ανελλακτικά σενάρια που απαντούν σε αυτό που λέτε, γιατί έχετε δίκιο. Εδώ συζητάμε και λέμε έχουμε. Ναι, εντάξει, και εγώ δεν είπα ότι έχω αποδείξει. Μια σκέψη έκανα. Όχι, ναι, ναι. Είναι σωστή η σκέψη, δεν είναι αποδεδειγμένο αυτό. Και μια άλλη απάντηση στο γεγονός ότι έχουμε άτομα με υπιότερη νόσο σήμερα μπορεί να είναι πάλι αυτό που είπαμε πριν, ότι οι ανοιχτοί χώροι
μειώνουν την ποσότητα του ιού που προσλαμβάνει κάποιος. Γιατί είναι πολύ πιθανό, και αυτό δεν είναι αποδεδειγμένο, αλλά είναι πολύ πιθανό, το πόσο ιό προσλαμβάνεις όταν μολύνεσαι από τον ιό, όταν προσβάλλεσαι τον ιό, να παίζει ρόλο στο πόσο σοβαρινός θα εξελίξεις. Όπως καταλαβαίνετε, και δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας να το καταλάβεις, σε ένα κλειστό χώρο με πολλά άτομα θα κυκλοφορεί πολύ περισσότερος ιός στον περιορισμένο όγκο αέρα, παρά σε έναν ανοιχτό χώρο στο οποίο σήμερα κινούμαστε ως επιτοπλίστων. Άρα και κάποιος να είναι με τον ιό προσβεβλημένος γύρω σου, θα πάρεις πολύ περισσότερο πολύ περισσότερο μάζα ιού, να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος, σε ένα κλειστό χώρο παρά σε ένα ανοιχτό χώρο. Άρα ένα άλλο σενάριο που να δικαιολογεί την υπιότερη συμπτωματολογία και τα υπιότερα, την υπιότερη νόσο σήμερα, μπορεί να είναι πάλι ανοιχτή χώρη. Αυτό θα το δούμε, ξέρετε, το φθινόπωρο και τον επόμενο χειμώνα. Μάλιστα. Όπου λόγω των κλειστών χώρων θα έχουμε πάλι έξαρση και θα δούμε σε τι βαθμό και πόσο σοβαρή θα είναι η νόσος τότε. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με το αγαπημένο θέμα, έτσι όπως το θέτει όμως ένας ακροατής μας. Εδώ και μήνες, λέει ο ακροατής, και θέλω να το ακούσετε προσεκτικά, κύριε Φαρσαλινέ, και εσείς και οι άλλοι ακροατές όμως, δεν υπάρχει, έτσι λέει ο ακροατής, νεότερη μέτρηση επιπολασμού καπνιστών σε δείγματα κρουσμάτων. Γιατί, παρόλο που υπάρχουν έρευνες για τη χειρότερη έκβαση καπνιστών κρουσμάτων, όπως αναφέρατε σε πρόσφατο ραδιοφωνικό διάλογο με τον κύριο Φαρσαλινό πριν 10 μέρες, δεν ακούμε τίποτα σχετικά με έρευνες με τσιρότα νικοτίνης τη στιγμή που ο πλανήτης καίγεται να βρει φάρμακο που να ρίχνει τη θνητότητα. Πήρε άραγε άδεια από το γαλλικό κράτος η σχετική έρευνα που ήταν να γίνει? Είναι σε εξέλιξη ή έχει εγκατεληφθεί? Πολλή κουβέντα γίνεται σχετικά με την ενδεχόμενη παράξενη ανοσία που έχει σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού. Υπάρχει περίπτωση το κομμάτι αυτό του πληθυσμού που επιδεικνύει ανοσία να προέρχεται από τις τάξεις των καπνιστών? Λοιπόν, το θέμα είναι ακόμα υπό διερεύνηση και μάλιστα αυξάνονται οι ομάδες οι οποίες το κοιτάνε. Γίνονται μελέτες, δεν έχουν δημοσιευθεί, δεν έχουν υπάρξει αποτελέσματα κλινικών ερευνών χορήγησης νικοτίνης, γιατί είναι πολύ νωρίς. Είναι μια μελέτη η οποία θέλει αρκετό χρόνο να γίνει, γιατί πρέπει να γίνει σε πολλά άτομα. Και ειδικά τώρα που είναι και σε μια ύφεση το επιδημικό κύμα, ας πούμε στη Γαλλία που ξεκίνησε η μελέτη, ξέρετε, άλλο να ξεκίναγε τον Μάρτιο-Απρίλιο που είχαν χιλιάδες κρούσματα, άλλο να ξεκινήσει τώρα, είναι σίγουρα λιγότερα τα περιστατικά, αλλά θα πάρει και περισσότερο χρόνο. Το ενδιαφέρον αυξάνεται, δεν μειώνεται. Για παράδειγμα, πρόσφατα έμαθα ότι στη Σουηδία, όπου υπάρχει πολύ αυξημένη χρήση νικοτίνης, όχι με τον καπνό του τσιγάρου, αλλά με τη χρήση μασόμενου καπνού εκεί, το λεγόμενο σνους, που είναι παραδοσιακά πολλά χρόνια χρησιμοποιείται από Σουηδούς, κυρίως άνδρες, ξεκινά μια έρευνα όπου θα μελετηθεί αν οι άνδρες οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το μασόμενο καπνό, άρα προσλαμβάνουν νικοτίνη εδώ και χρόνια, είχαν λιγότερη πιθανότητα να νοσήσουν, σοβαρά από τον κορονοϊό σε σχέση με αυτούς που δεν χρησιμοποιούν νικοτίνη υπό καμία μορφή. Και αυτό είναι πολύ θετικό, να δούμε τι κάνει και η νικοτίνη σε μια μορφή η οποία είναι σαφώς λιγότερο βλαπτική από το τσιγάρο. Γιατί, και πολύ σωστά το ξεκαθαρίσατε, δεν προτείνουμε το τσιγάρο ως λύση ή ως προστασία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ερευνητικό ενδιαφέρον λοιπόν αυξάνεται. Γνωρίζω ότι και στην Ουαλία υπάρχει μια ερευνητική ομάδα η οποία ενδιαφέρεται να προχωρήσει κλινικά με την νικοτίνη. Εμείς συνεχίζουμε και μελέτες σε κύτταρα. Θα βγάλουμε, ήδη έχουμε κανένα δύο μελέτες οι οποίες έχουν γίνει ήδη αποδεκτές και θα δημοσιευθούν σε λίγες μέρες. Αλλά κάνουμε και άλλα πράγματα και συνεχίζουμε. Δύο-τρεις ερευνητικές ομάδες έχουμε δημιουργήσει και κάνουμε δύο-τρία διαφορετικά πράγματα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα δεν έχει εγκαταλειφθεί καθόλου. Αντιθέτως, εξελίσσεται. Απλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι για να φτάσουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα δεν είναι κάτι το πολύ απλό και δεν είναι κάτι και το πολύ γρήγορο που μπορεί να γίνει. Οπότε χρειάζεται υπομονή, δυστυχώς.